Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι φανταστικοί που είσαστε που ξυπνήσατε νωρίς και ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό μας επεισόδιο. Να συστηθώ, είμαι η Έλενα Γεωργανά, είμαι business partner στην Executive Level. Η Executive Level είναι το τμήμα μέσα στο καριέρα.gr που κάνει στελέχωση σε υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο ηγεσίας, όπως είναι και το θέμα μας σήμερα. Βέβαια, στο καριέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπως θα έχετε δει, είναι και τα παιδιά πίσω, που βοηθάμε νέους ανθρώπους να βρουν το πρώτο τους, το δεύτερο ή οποιοδήποτε άλλο βήμα στην πορεία τους. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ και θα μιλήσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με μια πρωτίστως φίλη. Είναι η Ρόη Φίλου, όνομα και πράγμα. Ευχαριστώ. Σωστό. Η οποία έχει και εκείνη μια πολύ σημαντική πορεία, θα τα πούμε, σε εταιρείες πολυεθνικές. Και η ίδια, τα λέω εγώ για εκείνη γιατί δεν θέλει να μιλάει για τον εαυτό της νομίζω, και η ίδια έχει δουλέψει πολύ με νέους ανθρώπους όπως είσαστε εσείς και τους έχει βοηθήσει στην εξέλιξή τους και κάνει και αρκετά έτσι εθελοντικά. Και mentoring και coaching. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Α, πιο κοντά, ναι. Με ακούτε. Ναι. Τέλεια. Σε αρκετούς εθελοντικούς λοιπόν οργανισμούς, εκπαιδεύσεις και mentoring και coaching σε νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό το οποίο είναι το κάλεσμα της ψυχής μου, ας πω, περισσότερο. Εκτός βέβαια από την, που βρίσκομαι σε έναν οργανισμό πολυεθνικό, όπως είπε και η Έλενα, είμαι 20 plus years, δεν λέμε πόσα, σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Ξεκίνησα και εγώ σπουδάζοντας και δουλεύοντας ταυτόχρονα. Τηλεφωνήτρια, η πρώτη μου δουλειά, σήκωνα τηλέφωνα σε έναν οργανισμό πολυεθνικό και παράλληλα σπούδαζα marketing και μετά πήρα και το MBA μου και συνέχισα το δρόμο του marketing. Οπότε, εκεί μετά από κάποια χρόνια μπήκα και στις πωλήσεις, οπότε νομίζω ότι είμαι πολύ εμπορικό μυαλό, δεν θα πω marketing μόνο. Έχω κάνει και πωλήσεις, έχω κάνει και marketing, οπότε αρκετά εμπορική θα πω. Με ομάδες, με ανθρώπους, νέους, αλλά και ομάδες από κάτω μου χειρίζομαι. Τους μανατζάρω, αλλά και νομίζω είμαι στο κομμάτι αρκετά της ηγεσίας. Και με χαρά σήμερα εδώ με την Έλενα να συζητήσουμε. Και συγχαρητήρια, έχετε φανταστική ενέργεια και μπράβο με τέτοιο καιρό που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Οπότε κάτι λέει για σας όλους. Ο λόγος λοιπόν που αποφασίσαμε με τη Ρόη να σας μιλήσουμε σήμερα είναι γιατί και οι δύο πρεσβεύουμε τον τίτλο αυτής της εκδήλωσης. Ουσιαστικά ότι είμαστε όλοι ηγέτες και θα εξηγήσουμε πώς το εννοούμε και ελπίζουμε ότι θα σας πείσουμε. Πριν όμως σας πούμε, γιατί νομίζω ότι έχετε την ευκαιρία αυτό το διήμερο να ακούσετε πολλές θεωρίες, πολλές απόψεις, θέλουμε να σας ακούσουμε εμείς εσάς. Θα θέλαμε, λοιπόν, να ρωτήσουμε, όποιος θέλει να μας πει, τι θεωρείτε ότι είναι ηγέτης, τι είναι ηγέτης για εσάς. Ποιος θέλει να πει. Όταν λέμε ηγέτης, τι σας έρχεται στο μυαλό. Θα σηκωθώ να πάρω διάφορες λέξεις. Ή εθελοντικά ή θα αρχίσω να ρωτάω. Για πείτε, τι είναι ηγέτης. Θες να πεις, τι σου έρχεται. Περίμενε, σήκωσε χέρι. Όταν είσαι αρχηγός μιας επιχείρησης. Ωραία. Τι άλλο. Νομίζω ότι είναι εκείνος ο οποίος μαζί με την ομάδα του, όταν είναι κομμάτι της ομάδας του, με κάποιο τρόπο μπορεί και με τα λόγια και με τις πράξεις να τους οθεί ένα βήμα παραπέρα. Πολύ ωραία. Κοντά τους. Αλλά πάντα κοντά τους. Τέλεια. Άλλος, για να δω. Οργανωτής, καθοδηγητής μιας ομάδας. Ενώ συστήματα. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Καθοδηγητής, κάποιος που σε εμπνέει να κάνεις κάτι. Φανταστικά. Έλα, έχουμε και από εδώ. Και από εδώ. Αμέ. Θα έλεγα ότι είναι κάποιος που με το παράδειγμά του
είναι κορυφαίος και στην επιχείρησή του και στον τομέα του και δίνει το παράδειγμα στους άλλους να γίνουν σαν και αυτόν. Τι φανταστικοί είσαστε. Έρχομαι. Εμπνευστής. Να εμπνέει τους από κάτω. Τέλεια, τέλεια. Θες κάτι να προσθέσεις. Κάποιος άλλος που καίγεται να πει άλλο. Είναι μια προσωπικότητα που καθορίζει τα όρια της εργασίας και της μη εργασίας, κάπως έτσι. Επίσης, δίνει το ένασμα για ένα στόχο, καθορίζει ένα στόχο. Τέλεια, τέλεια. Εδώ κάτι άλλο θέλετε να μοιραστεί. Όχι. Από εδώ. Τέλεια. Α. Δίνει σε ευκαιρίες σε όλη την ομάδα. Είστε σε ευκαιρίες. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, θέλετε κι εσείς. Αυτός που ξέρει και στηρίζεται την ομάδα του σε όλες τις καταστάσεις, εύκολες και δύσκολες. Πάντα κοιτάει το καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία. Τι συμπέρασμα βγάζουμε, ότι το συνδέεται πάρα πολύ με ομάδα, έτσι. Δεν είναι μόνος του ένας ηγέτης. Έχει ομάδα. Άρα είναι περισσότερο το εμείς από το εγώ. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Μπορούμε να φύγουμε. Αυτό θέλαμε να σας πω. Πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί εχθές ρώτησα κάποιους ανθρώπους που είναι ήδη σε ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς την ίδια ερώτηση και μου είπαν πολύ διαφορετικά πράγματα. Άρα αυτά που ακούσαμε σήμερα είναι πολύ σημαντικά ότι τα έχετε ήδη στο μυαλό σας και εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας να μην τα ξεχάσουμε αυτά όσο προχωράει η καριέρα μας και αποκτήσουμε ομάδες. Να ξεκινήσω από αυτό. Νομίζω, Έλενα, έχει συνδεθεί πολύ το κομμάτι της ηγεσίας με το κομμάτι των επιχειρήσεων και το επιχειρήν. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος μανατζάρει μια ομάδα, ότι είναι στην ηγετική ομάδα μιας εταιρείας κτλ. Άρα νομίζω ότι έχει συνδεθεί, από ό,τι μας είπαν και πολλοί, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και του περισσότερο ρόλου. Και του ρόλου, ακριβώς. Αλλά πόσα παραδείγματα έχουμε ηγετών που δεν ήταν ούτε στο επιχειρήν, ούτε σε εταιρείες, ούτε είχαν και κάποιες ομάδες να μανατζάρουν. Για σκεφτείτε κάποιους. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες. Μπορείτε να πείτε ονόματα. Οι γονείς μας. Α, οι γονείς μας. Τι ωραίο. Wow. Έτσι. Άλλο. Θέλετε να πείτε κάποια πρόσωπα που ξέρετε και πιστεύετε ότι είναι ηγέτες. Σε ποιους χώρους μπορεί άλλους, εκτός από τις επιχειρήσεις. Νέλσον Μαντέλα. Τέλεια, Νέλσον Μαντέλα. Άλλο. Ανδρέας Παπανδρέου. Επειδή φοράς πράσινο. Άλλος. Θέλει να πει κάποιο όνομα άλλος. Να πούμε εμείς μερικά ονόματα. Ο Χίτλερ. Λέω εγώ τώρα. Ήταν ηγέτης. Περίμενε, πώς το είπες. Αλλά πολύ κακός ηγέτης. Α, ενδιαφέρον αυτό. Εσείς τα ξέρετε, παιδιά. Ήθελα να πω, συνήθως αυτοί που είναι ηγέτες, που κάνουν συζήτηση τώρα, είναι συνήθως και επιχειρηματίες και κάπως εκφράζουν την άποψή τους. Άρα θα πω τον Elon Musk. Σωστά. Πολύ ωραία. Οι Kardashians. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Ναι. Οι influencers είναι. Είναι. Οι Kardashians. Οι ηγέτιδες. Γιατί να μην είναι στο χώρο τους. Α. Okay. Να βγάλουμε λοιπόν ένα συμπέρασμα. Ένας ηγέτης. Τι είναι το βασικό που κάνει. Με όλα αυτά που είπατε. Επηρεάζει. Έχει επιρροή. Έχει επιδραστικότητα επάνω σε άλλους ανθρώπους. Και κάποιοι από εσάς μιλήσατε και για στόχους, για αποτελέσματα κτλ. Άρα έχει και κάποιες ευθύνες. Σωστά. Πολύ σωστά. Και στη σύγχρονη εποχή βλέπετε ότι, ας πούμε, influencers έχουν εξελιχθεί σε κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες. Βάζω αρκετά εισαγωγικά, έτσι, γιατί θα δούμε και αυτό που ανέφερες. Πώς είναι το όνομά σου?
Γιάννης. Ανέφερε ο Γιάννης έναν κακό leader. Λοιπόν, άρα, να ξεκινήσουμε με έναν ορισμό, παρότι δεν μας αρέσουν, ότι ο ηγέτης είναι αυτός που έχει επιρροή. Και μπορεί να έχει επιρροή είτε βάσει ρόλου, είτε βάσει ιεραρχίας σε μία επιχείρηση, είτε βάσει προσωπικότητας. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Τέλεια. Να προσθέσω, Έλενα. Ναι. Εγώ θα έλεγα θετική επιρροή, αλλά θα το δούμε αυτό μετά. Να το δούμε μετά. Ναι. Για δες όμως πίσω τι λέει, leader versus manager. Για διαχειρίσου το. Θεωρούμε ότι είναι διαφορετικοί οι όροι leader και manager. Τι λέτε. Είναι. Άρα βάσει αυτών που είπαμε και λίγο πριν, κάποιος manager μπορεί και να μην είναι leader, απλά να είναι πολύ επιτυχημένος σε αυτό που κάνει, να διευθύνει άριστα την ομάδα του, δίνοντας τις αρμοδιότητες που πρέπει και να είναι αποτελεσματικός και να φέρνει το αποτέλεσμα. Τον κάνει αυτόν leader. Μόνο αυτό. Όχι απαραίτητα. Ακριβώς. Ο manager, λοιπόν, για να υπάρχει διαφορά, έτσι. Καταρχάς, σε σχέση με τον leader, με τον ηγέτη, θα σας πω ότι παλιότερα λέγαμε, εμείς οι παλιότεροι, ο ηγέτης γεννιέται. Αυτό έχει καταρριφθεί πανηγυρικά πλέον. Όντως έρχονται κάποιοι άνθρωποι με κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά. Περίπου αυτό είναι το 30%. Το υπόλοιπο 70% χτίζεται. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να γίνει ηγετική προσωπικότητα, αρκεί να το δουλέψει και να ξεκαθαρίσει και μέσα του ποιες αξίες είναι αυτές που θα πρεσβεύει ως ηγέτης. Ο μάνατζερ μπορεί να είναι καταπληκτικός στο να διαχειρίζεται tasks, που λέμε, αρμοδιότητες. Δηλαδή, έχω ένα project να τρέξω. Ας το πάμε, π.χ. στο πανεπιστήμιο. Έχω να κάνω μια εργασία. Μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ αποδοτικός στο πώς θα κάνει την εργασία, πώς θα διαχειριστεί το χρόνο του και να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει επιρροή στους άλλους. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα φέρει κάποια ευθύνη μεγαλύτερη από το απλά να φέρει εις πέρας μία αρμοδιότητα. Έτσι. Αυτό θυμηθείτε το στα επόμενά σας βήματα, γιατί είναι καλό να φέρουμε αρκετά στη γη τα πόδια μας σε σχέση με αυτό. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είμαστε σε leadership θέσεις σε οργανισμούς, δεν είναι απαραίτητο ότι θα σας εμπνέουμε, θα ξέρουμε να σας καθοδηγούμε ή θα σας γεμίζουμε όραμα και αξίες για να κάνετε τη δουλειά σας. Η δουλειά θα πρέπει να γίνει είτε υπάρχει ο ηγέτης είτε όχι. Μπορεί να έχετε έναν πολύ καλό μάνατζερ. Και αυτό θέλω να πω, Έλενα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα αυτή. Μέχρι στιγμής στην επαγγελματική μου πορεία, δύο άνθρωποι με ενέπνευσαν ως leaders. Έτσι και είχα πάρα πολλούς managers, πάρα πολλούς στην καριέρα μου. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που λέμε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου δείξει το όραμα και θα σε καθοδηγήσει. Και το κυριότερο skill, βέβαια, είναι να ακούει. Να ακούει και ενεργητικά να ακούει, όχι απλά να ακούει, έτσι. Ωραία, να ακούει λοιπόν. Άρα, πάμε να δούμε λίγο περί κακού και καλού leader, αφού ορίσαμε τι είναι ο leader. Κάτσε να δω πώς δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει αυτό. Να μας το απαντήσει. Μπορείτε λίγο την παρουσίαση. Ωραία. Είναι στα αγγλικά, μας συγχωρείτε, αλλά μας άρεσε το σλέ. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Κάποιος μπορεί να έχει επιρροή, ευθύνη και όλα αυτά που είπαμε, μπορεί να είναι ένας κακός ηγέτης. Μπορεί να είναι ένας ηγέτης που έχει περισσότερο την προσωπική του ατζέντα ψηλά, αυτά που θέλει ο ίδιος να πετύχει και όχι απαραίτητα να κάνει χαρούμενους τους από κάτω του ή με όσους συσχετίζεται. Άρα, αν πάρουμε έτσι ενδεικτικά κάποια χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη, τα έχετε ήδη πει. Είναι αυτός που εμπνέει, είναι αυτός που δεν μας φοβίζει, δεν μας λέει θα το κάνεις επειδή εγώ στο είπα, αλλιώς χαμός. Δημιουργεί και καλλιεργεί ένα περιβάλλον ομάδας,
ομαδικό περιβάλλον, έτσι, αυτό που είπατε και πριν. Δεν είμαστε, δεν είναι το εγώ, είναι το εμείς. Και ήταν ένα πολύ ωραίο, Έλενα, που είπε, γιατί έβλεπα το live streaming χθες, ένα πολύ ωραίο που είπατε στο πάνελ σε σχέση με το εγώ και το εμείς, ότι είναι αυτός που φέρνει την ευθύνη στα καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είπαμε χθες, μάλλον μου το είπε ένας επιχειρηματίας εδώ που έτυχε να με δει σε ένα πάνελ χθες και μου είπε το εξής καταπληκτικό. Ο ηγέτης είναι αυτός που αποτυγχάνει ο ίδιος και επιτυγχάνει με την ομάδα του. Και όχι το αντίστροφο που θα δείτε ότι συμβαίνει αρκετά στις εταιρείες. Άρα αυτός είναι ο καλός ηγέτης. Εξαιρετικό αυτό. Ωραία. Δίνει το καλό παράδειγμα, έτσι, και να πούμε ότι και στην εταιρεία που εργάζομαι, το lead by example ή το walk the talk είναι από τα κυριότερα skills, θα πω, ενός καλού ηγέτη, έτσι, και είναι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε κι εμείς στην εταιρεία. Αυτά που λέμε, πρώτοι εμείς πρέπει να τα κάνουμε. Έτσι. Πάρα πολλά παραδείγματα, βέβαια, στην καριέρα μας που άλλο λέμε και άλλο πραγματικά κάνουμε, έτσι. Και γιατί σας τα λέμε τώρα όλα αυτά, λες, εντάξει, ήρθα εδώ τώρα να μου πούνε αυτά, τα ξέρω. Υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, να σας προετοιμάσουμε, γιατί στο χώρο εργασίας σίγουρα θα βρεθείτε και θα χρειαστεί να δουλέψετε και με τις δύο προσωπικότητες και με managers που θα είναι πάρα πολύ απαιτητικοί στο να πετύχει το αποτέλεσμα και με οποιοδήποτε κόστος ενδεχομένως, αλλά και με εμπνευστικούς ανθρώπους. Το θέμα είναι, όπως θα εξελίσσεστε κι εσείς, επειδή και οι άνθρωποι που δεν έγιναν ποτέ καλοί leaders ή έγιναν leaders, αλλά δημιουργώντας ένα τοξικό περιβάλλον. Και αυτοί οι άνθρωποι κάπως έτσι ξεκίνησαν, πιο αθώα και πιο με καλή πρόθεση. Αλλά κάτι έγινε στην πορεία. Για πολλούς ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι στρες. Μπορεί να είναι κακή εμπειρία. Ευθύνη. Ναι, που είναι το βάρος ευθύνης, βέβαια. Άρα, καλό είναι και εσείς να χτίσετε στο μυαλό σας με αυτή την πληροφορία που παίρνετε σήμερα, το τελικά εγώ ποιος και ποια θέλω να είμαι. Γιατί το ότι κάνουμε μία δουλειά ή παίρνουμε έναν ρόλο, δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε τον εαυτό μας στην πορεία. Ότι θα θυσιάσουμε την καλοσύνη μας, την αγάπη που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους και να τους κάνουμε να ανθίσουν. Έτσι. Χρόνο. Όχι, εντάξει. Και κυρίως το caring, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή το να νοιάζομαι, το νιάξιμο για τους άλλους, για την ομάδα μου, για το διπλανό μου. Ωραία. Λοιπόν, αρκετά με τους κακούς leaders. Θέλουμε κακούς leaders, θέλουμε μόνο καλούς. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας είναι ότι για εμάς η ηγεσία είναι τέχνη. Δεν είναι επιστήμη. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι το να αγαπήσετε αυτό που ήδη έχετε μέσα σας. Και τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο. Να πούμε λίγο λοιπόν για τους νέους. Και θα έλεγα κιόλας, Ελένα, σε αυτό να προσθέσω ότι είναι και θέμα mindset. Δηλαδή, είναι θέμα πώς προγραμματίζω το μυαλό μου σε αυτό. Και το leadership είναι κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Νοοτροπία. Νοοτροπία, ακριβώς. Ωραία. Οπότε, για να δούμε λοιπόν αν είμαστε leaders, γιατί εμείς σας υποσχεθήκαμε ότι είσαστε όλοι και όλες. Να δούμε λίγο νοοτροπία νέου ανθρώπου. Αν σας ρωτήσω τι σας χαρακτηρίζει περισσότερο, στο τώρα, στο σήμερα, τι είναι αυτό, θα μου πείτε μερικές λέξεις, μερικά επίθετα. Τι σας χαρακτηρίζει, πώς τη βλέπεις τη ζωή, πες μου το όνομά σου. Έτοιμη είσαι, σε βλέπω. Φωτεινή. Πώς βλέπεις εσύ τη ζωή, με τι έρχεσαι. Αισιόδοξα πάνω απ' όλα. Και γενικά είμαι πολύ υπέρστα να βάζω στόχους και να προσπαθώ να τους επιτυχαίνω συνέχεια. Θεωρείς ότι κάτι είναι αδύνατο να γίνει. Θεωρώ ότι είναι όλα στον εαυτό σου. Δηλαδή, άμα βάλεις τον εαυτό σου να πεισμώσεις και να πεις τώρα θα το κάνω, πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά, δεν υπάρχει κάτι αδύνατο. Τέλεια. Θες και εσύ να πας από εκεί, μήπως θέλει να σου πούν. Βεβαίως.
Τι είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει, ε? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Κάποιος άλλος, δεν πειράζει. Ωραία, ποιος θέλει να πει. Με τι άλλο έρχεστε έτσι, οι άνθρωποι στη ζωή. Αισιοδοξία, ακούσαμε. Βάζω στόχους, θεωρώ ότι όλοι είναι. Θα τον εαυτό μου ευθύς, θαραλέος και εργατικότητα, δηλαδή κάπως. Ευθύς, θαραλέος, εργατικότητα. Εξαιρετικά. Ενέργεια, με, θετική ενέργεια. Είσαστε έτσι σαν εμάς που σκωνόμαστε κουρασμένοι και λέμε πω, από πάλι δουλειά. Ε. Λοιπόν, αυτές ακριβώς οι δεξιότητες είναι που χρειάζεται ένας ηγέτης για να κρατήσει τα δυνατά του χαρακτηριστικά, για να εμπνεύσει τους άλλους. Φανταστείτε να βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται στο γραφείο με αισιοδοξία, θεωρεί ότι τα πάντα είναι εφικτά, με θετική ενέργεια. Πρωτοβουλίες παίρνει. Με πρωτοβουλίες που έχει στόχους. Δεν θα εμπνευστείτε. Λοιπόν, το έχετε ήδη. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλουμε σήμερα να περάσουμε. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε στις επιχειρήσεις και αρχίζουμε και το χάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, ακόμα χειρότερο. Η τέλεια μορφή του ανθρώπου είναι όταν γεννιέται. Ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή τέλειοι, τέλεια πλάσματα. Ξέρετε πότε αρχίζουμε και το χάνουμε? Πότε πιστεύετε? Ποια είναι η πρώτη μέρα που αρχίζουμε και λέμε μπορεί και να μην τα καταφέρω ή μπορεί και να μην είμαι καλός σε αυτό? Στο σχολείο. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Και εξηγώ. Είναι λοιπόν το μωράκι. Έξι. Και μπουσουλάει. Και λέει κάποια στιγμή, κάτσε να δω πώς είναι αυτή, γιατί είναι όρθιοι. Σηκωθώ κι εγώ. Κάνει λοιπόν ένα έτσι, πάει να σηκωθεί. Μπο. Τι κάνει, τι λέει. Πω, τι αποτυχία βίωσα. Δεν το ξανακάνω, αυτό χάλια ήταν. Είμαι άχρηστο. Δεν μπορώ να περπατήσω. Ας θα κάτσω κάτω, μπουσουλάω μια ζωή. Το λέει αυτό το μωρό. Μα, ποιος το λέει αυτό? Ο ενήλικας, η μαμά του, ο μπαμπάς. Παιδί μου, πρόσεχε. Μαμά που αγχώνεται. Ναι. Έπεσε το παιδί. Έπεσε το παιδί, μην το ξανακάνεις, πρόσεχε. Κρατήσω. Λοιπόν, και όπως πολύ σωστά είπες, πάμε πρώτη μέρα στο σχολείο. Τι σου λένε στον νηπιαγωγείο, ζωγραφίζεις? Μέσα στις γραμμούλες. Ελενάκη. Μέσα, βέβαια. Δεν μπορείς να βγεις έξω από τη γραμμούλα. Δεν μπορείς, ε. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι. Πρέπει μέσα στη γραμμούλα να μπεις. Μέσα στη γραμμούλα. Λοιπόν, παιδιά, το εκπαιδευτικό σύστημα μας βάζει μέσα στις γραμμούλες και στα κουτάκια. Είναι δομημένο να μας βάζει σε κουτάκια. Και μετά πάμε στις επιχειρήσεις και θα ακούσετε το εξής καταπληκτικό. Think out of the box. Να σκεφτείς έξω από το κουτί. Ρε φίλε μου, πήρε 20 χρόνια να μπω μες στο κουτί. Πώς θα βγω, δεν βλέπω, πού είναι η πόρτα. Ένα παράθυρο έστω. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς λέμε ότι είμαστε όλοι ηγέτες με το που γεννιόμαστε. Γιατί είμαστε καλοί. Γιατί δεν κάνουμε διακρίσεις, τους θεωρούμε όλους καλούς. Έχετε δει παιδάκια να λένε, αυτό καλλιεργείται με την κοινωνικοποίηση. Και βέβαια πάμε στο σχολείο και έχει αποδειχθεί με έρευνες, δεν είναι έτσι η αυθαίρετη ιδέα μου, ότι με το που πηγαίνεις στο σχολείο, έχοντας ένα growth mindset, όπως λέγεται, ένα μυαλό αναπτυξιακό, που θεωρείς τα πάντα εφικτά, με το που πηγαίνεις στο σχολείο αυτό αρχίζει και φθήνει, και φθήνει μέχρι το τέλος της ζωής σου. Εκτός εάν φροντίσετε στη διάρκεια της ζωής σας και της όποιας καριέρας, να συντηρήσετε αυτή τη δυναμική. Και πώς συντηρείτε αυτή τη δυναμική, τι μπορούμε να κάνουμε? Για growth mindset. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει, θεωρώ, να βρεις... Ναι, έχεις δίκιο. Το βασικό είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που αισθανόμαστε καλά μέσα σε αυτό, για να μπορούμε να ανθίσουμε, να βγάλουμε το δυναμικό μας, να μην φοβόμαστε. Και οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας, σε αυτό το περιβάλλον, να αισθανόμαστε εμείς ψυχολογικά stable, δηλαδή psychological safe. Να μιλήσουμε, να ανοιχθούμε, να πούμε την ιδέα μας.
Και αυτό θέλω να τονίσω εδώ πάρα πολύ, ότι οι ιδέες είναι... Ο καθένας μας έχει, έτσι. Δεν φοβόμαστε να ανοίξουμε τις ιδέες μας μέσα στις επιχειρήσεις. Τις χρειαζόμαστε αυτές τις ιδέες, τις θέλουμε. Και το growth mindset είναι ακριβώς αυτό, Έλενα, ότι αναπτυσσόμαστε, ότι δεν έχουμε στεγανά, δεν έχουμε τα κουτάκια μας. Και να σας πω πρακτικά πώς γίνεται. Θα το θυμάστε. Σημειώστε το εδώ, κάντε ένα mental note που λέμε. Το κλειδί είναι να λέτε τη λέξη ακόμη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι είσαστε στη δουλειά και σας λέει κάποιος, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, αυτό δεν το ξέρεις. Ακόμη, θα λέτε εσείς από μέσα σας. Αυτό είναι το growth mindset. Ότι μπορεί κάτι να μην το ξέρω τώρα, αλλά είναι ακόμη. Εάν θέλω και μπορώ να το μάθω και θα το κάνω. Εντάξει, άρα η λέξη ακόμη είναι η δύναμη, the power of yet, λέγεται αυτό. Η δύναμη του yet, του ακόμη. Επομένως, Ρόη μου, καλά τα είπαμε εμείς εδώ. Εμείς με τη Ρόη, λοιπόν, έχουμε και μία άποψη σε σχέση με το ποιος είναι ο ιδανικός ηγέτης, αφού έχει προχωρήσει στην εξέλιξή του και αφού έχει αποκτήσει ομάδες κτλ. Θέλετε να το δούμε? Μήπως και μας μείνει. Λοιπόν, εμείς, λοιπόν, το slide παρακαλώ. Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι ο ηγέτης είναι απλά ένας άνθρωπος. It's just a human. Και έχουμε δώσει κάποιο ορισμό στο κάθε αρχικό του human. Και το έχουμε κάνει έτσι για να το θυμόσαστε, ότι είμαστε απλώς άνθρωποι που εξελισσόμαστε και γινόμαστε ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από το H. Βέβαια. Στο high purpose, τι το σημαίνει? Είπαμε και πριν, να έχουμε όραμα, να οραματιζόμαστε. Και αυτό το όραμά μας, πώς θα μπορέσουμε να το δώσουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Δεν μιλάμε μόνο για ομάδες, μιλάμε για τους ανθρώπους γύρω μας. Είπαμε, η ηγέτης πάρα πολύ ωραία είπε ότι είναι η μαμά μου, ο μπαμπάς μου. Έτσι, εγώ θα πω ότι είναι η γιαγιά μου ήταν, γιατί έφερνε, γουλάντριζε σπίτια, γουλάντριζε ανθρώπους. Άρα, το high purpose είναι το όραμά μας. Να πάμε στο uniqueness. Πάμε στο uniqueness, ναι. Το uniqueness, λοιπόν. Μιλάμε πάρα πολύ αυτή την εποχή για τη διαφορετικότητα και ότι οφείλουμε όλοι να αγκαλιάσουμε το διαφορετικό. Γιατί? Γιατί είμαστε όλοι μοναδικοί. Δηλαδή, λέμε το αυτονόητο. Ανακαλύψαμε τον τροχό ξαφνικά. Λέμε ότι είμαστε μοναδικοί. Και το κάνουμε και πολιτικές, τις εταιρείες υπογράφουμε και συμφωνητικά ότι είμαστε μοναδικοί. Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε, καταλαβαίνετε ότι οι μεγαλύτεροι έχουμε χάσει τελείως το νόημα. Πάμε να το ξαναβρούμε. Λοιπόν, εδώ τι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όντως είμαστε μοναδικοί. Όπου ακούσετε το ουδή σαν αντικατάστατος, να φύγετε. Εγώ πραγματικά σας προκαλώ να φύγετε. Κοστίζει να σας αντικαταστήσει μια εταιρεία. Ειδικά αν είσαστε παιδιά που προσπαθείτε, που έχετε κίνητρο δικό σας. Επομένως, χτίζεται επίσης η μοναδικότητα. Είμαστε μοναδικοί, αλλά όπως είπαμε, εξελισσόμαστε. Είναι και ο σκοπός του ανθρώπου να εξελίσσεται. Άρα, εξελίσσουμε τη μοναδικότητά μας. Θα χτίσουμε στα αδυνατά μας. Θα περάσετε από εταιρείες που θα σας λένε πώς να βελτιώσετε τα αδύνατά σας, τα αδύναμά σας σημεία. Όσο και να προσπαθήσετε, ένα 10% θα τα βελτιώσετε τα αδύναμά σας. Το κλειδί της επιτυχίας σας είναι στη δύναμή σας, στη μοναδική σας δύναμη. Ανακαλύψτε την ορίς. Και ξέρετε και πώς θα το καταλάβετε. Δεν θα σας το πω ακόμα, θα σας το πω στο authentic. Για πες το επόμενο. Να προσθέσω στο uniqueness. Ναι, αμέ. Πόσο χρόνο έχουμε τώρα, γιατί εμείς μπορεί να μιλάμε εδώ. Μιλάει, θα μας κάνουν νόημα. Εγώ θέλω να σας πω ως leader και ως coach ότι δουλεύουμε πάρα πολύ και δουλεύω και εγώ με τις ομάδες μου πάρα πολύ στους, όχι στα δύναμα που είπε η Έλενα, στα δυνατά. Και πώς αυτά τα δυνατά μπορούν να γυρίσουν τα δύναμα σε θετικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και πώς μπορούμε να χτίσουμε περαιτέρω τα δυνατά μας στοιχεία, έτσι. Και είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει κιόλας. Είναι αυτό το uniqueness που λέμε, ότι είμαστε μοναδικοί. Έχουμε μοναδικότητες τις οποίες τις προβάλλουμε, έτσι. Και πάμε στο modesty.
στα ελληνικά. Ταπεινοφροσύνη, μπορώ να πούμε. Περίπου, ναι. Ναι. Ταπεινοφροσύνη. Είμαστε ταπεινοί. Νομίζω. Πιο κοντά. Ωραία. Ταπεινοί. Βέβαια και τον καθένα τώρα υπάρχει και διαφορετικός όρος του ταπεινού, αλλά υπάρχει ένας πιο μεγαλύτερος όρος να είμαστε ταπεινοί. Αυτό που είπαμε ότι είμαστε μαζί, έτσι. Η επιτυχία είναι συνολική, δεν είναι ατομική. Το παράδειγμα που φέραμε πριν. Ναι. Και να πω εδώ στο Modesty. Modesty δεν είναι αυτός που λέει δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Δεν είναι αυτός. Μην μπερδεύεστε. Ο άνθρωπος που ξέρει τι αξίζει, έχει αυτοπεποίθηση και ξέρει σε τι είναι καλός. Και είναι πολύ ok να το εκφράσει. Πού έρχεται η ταπεινοφροσύνη? Στο ότι δεν γυρνάω δεξιά-αριστερά να λέω πόσο σπουδαίος είμαι εγώ και διωγγώνεται το εγώ μου, ενώ έχω καταφέρει κάτι με 10 άλλους ανθρώπους. Και επίσης, δεν μένω στις δάφνες μου, γιατί μετά δεν εξελίσσομαι και όπως ανέβηκες, ξέρετε πόσο γρήγορα, πόσο δύσκολο είναι να ανέβεις και πόσο εύκολα πέφτεις. Η κατάβαση είναι καταπληκτική. Κουτρουβαλώντας αυτό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ έρχεται και μία ευγνωμοσύνη στην ταπεινότητα, έρχεται και μία ευγνωμοσύνη στις συνθήκες, στο περιβάλλον, σε αυτό που μου έχει δοθεί απλόχερα. Αυτό καλλιεργείται με τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να το έχετε από τώρα ενδεχομένως, γιατί είσαστε στο σκαρφάλωμα. Αλλά είναι σπουδαίο να συμβαίνει, ειδικά όταν θα έχετε πολύ υψηλούς ρόλους και να μην αναπτυχθεί το εγώ σε βαθμό ναρκισισμού και να κάνει τους άλλους ανθρώπους να υποφέρουν και να θέλετε να είναι στη σκιά σας οι υπόλοιποι. Έτσι. Λοιπόν, το authenticity loan το αφήσουμε για τελευταίο. Πάμε για nurture. Nurture νομίζω ότι είναι πολύ κοντά και στο modesty, έτσι. Είναι να βοηθάω τους ανθρώπους γύρω μου, να τους βοηθάω να εξελιχθούν, να ακούω, ενεργητική ακρόαση που είπαμε και πριν, πολύ σημαντική, έτσι. Νομίζω στην αρχή της καριέρας μου ως leader, manager, όπως θέλουμε το λέμε, ερχόντουσαν όλοι και μου λέγανε, πες μου το μέλλον μου, τι πρέπει να κάνω για να ανέβω. Η Ζαΐρα ήσουν. Με γυάλα. Τι πρέπει να κάνω, πες μου, ποιο course να πάρω, τι να κάνω, δηλαδή. Και τους λέω, και μου πήρε αρκετό χρόνο αυτό το mindset να αλλάξει, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Και εγώ δεν ξέρω τι είναι καλό για σένα, για σένα, για σένα, για σένα. Εσύ το ξέρεις. Μόνο εσύ. Οπότε πήρε αρκετό καιρό και το δικό μου mindset να αλλάξει, ότι ως manager τα ξέρουμε τελικά όλα και ξέρουμε τι είναι καλό για σένα, για σένα. Και αυτό είναι και στην εταιρεία το coaching mindset, το οποίο λέμε, και το everyday coaching, το οποίο κάνουμε. Ακούμε τον καθένα, έτσι, καθημερινά δίνουμε feedback, ανατροφοδότηση, με την καλή πρόθεση πάντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπαμε πριν, Έλενα, η πρόθεση, έτσι. Και το κομμάτι του nurturing είναι η φροντίδα. Είναι και αυτό κάτι που καλλιεργείται. Ξεκινάει από το νιάξιμο. Ξεκινάει το να σε νοιάζει αν ο διπλανός σου δουλεύει μέχρι τις 10 το βράδυ, γιατί πρέπει να παραδώσετε ένα project και λες εσύ, εγώ τελείωσα τη δουλίτσα μου. Γεια, καλή τύχη. Ξεκινάει από πολύ νωρίς η φροντίδα. Και όσο αποκτάς ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε νοιάζει ο άνθρωπος που είναι στην ομάδα σου. Δεν είναι μόνο ένας ρόλος, ένας αριθμός, ακόμα ένα άτομο. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο στηρίζεται η δική σου επιτυχία και η επιτυχία όλης της εταιρείας ενδεχομένως. Αυτό λοιπόν που θέλαμε να πούμε για να φτάσουμε στο authenticity και να κλείσουμε, γιατί δεν μας έχουν πει κάτι, μπορούμε να μείνουμε εμείς κανένα δύο ώρο να τα λέμε, είναι το εξής. Όλα αυτά, δηλαδή το high purpose, το uniqueness, το modesty και το nurture, είναι αξίες και δεξιότητες που θα χτίσετε με τα χρόνια. Όσο θα κάνετε καριέρα, αφού είμαστε και στις μέρες καριέρας. Αυτό χτίζεται. Αυτό που σας ζητάμε σήμερα να κάνετε είναι να κρατήσετε το authenticity. Τι είναι το authenticity? Είναι η αυθεντικότητά σας. Είναι ο ηγέτης που βρίσκεται ήδη μέσα σας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που συμφωνήσαμε
στην αρχή. Αυτός λοιπόν ο μικρός ηγέτης που είναι μέσα σας πρέπει να παραμείνει αυθεντικός. Υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε στις εταιρείες? Βέβαια υπάρχει περίπτωση. Αυτό δουλεύεται όμως και είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι mindset. Πρέπει να μπει στο μυαλό μας. Και σε εταιρείες, σε κάποιες εταιρείες το ζητάμε κιόλας, έτσι, το authenticity, δηλαδή. Το ζητάμε, αλλά μετά λέμε, εταιρική κουλτούρα, πρέπει να ταιριάζεις. Να ταιριάζω τώρα ή να είμαι ο εαυτός μου? Κάπου μπερδεύτηκα εγώ. Δεν ξέρω εσύ. Κρατάς τα μοναδικά στοιχεία που σε κάνουν ηγέτη σε οποιαδήποτε βαθμίδα, δεν μιλάμε τώρα, έτσι, μέσα σε μια εταιρική κουλτούρα, γιατί αν τα δικά σου, πιστεύω, Έλενα, και αυτά που πρεσβεύεις δεν ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη εταιρική κουλτούρα, όπως είπες και πριν, το καλύτερο που έχεις να κάνεις για τον εαυτό σου είναι να φύγεις και να βρεις μια κουλτούρα ή ένα περιβάλλον το οποίο εσύ θα θύσεις μέσα σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέμε τώρα, γιατί όλοι σκεφτόμαστε να μπούμε σε μεγάλες εταιρείες, αυτό, και θέλουμε να μπούμε σε μεγάλες εταιρείες, έτσι, αλλά μπορεί να θέλεις να ανθίσεις σε μια μικρότερη εταιρεία ή να έχεις κάποιο διαφορετικό όνειρο. Οπότε μόνο εσύ ξέρεις τι θέλεις πραγματικά να κάνεις, για σένα. Και όταν λέμε ότι το ξέρεις και το ξέρετε ήδη, μπορεί να μην το έχετε ανακαλύψει. Να σας πω, εγώ μετά τα 40 άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Και κάπως το έχω και προσωπικό μου σκοπό ζωής να δίνω αυτές τις ιδέες σε νεότερους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βρεις αυτό που σου αρέσει πραγματικά νωρίτερα. Θα αποφύγεις αρκετό βάσανο και κόπο. Αυτό λοιπόν που εσείς θέλετε δεν υπάρχει εδώ. Μην το ψάξετε εδώ. Είναι πιο χαμηλά. Είναι στο gut feeling που λέμε, την ενσυναίσθησή μας, και είναι και στην καρδιά μας. Το να κρατήσω την αυθεντικότητά μου, να σας το πω πολύ απλά τι είναι. Πηγαίνω κάπου και νιώθω ασφάλεια να είμαι ο εαυτός μου. Και φεύγω όπως πήγα χαρούμενος. Αυτό είναι κρατάω την αυθεντικότητά μου. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό σημαίνει ότι δεν είναι για εσάς. Και καταλαβαίνω απόλυτα το βιοποριστικό κομμάτι και όλοι έχουμε κάνει εκπτώσεις στη χαρά μας, στο well-being που λέμε, στο να είμαστε καλά, γιατί χρειαζόμαστε μία δουλειά. Με την πρώτη όμως ευκαιρία που πατάμε στα πόδια μας και μπορούμε να φύγουμε, φεύγουμε για να βρούμε το περιβάλλον που θα μας κάνει να ανθίσουμε. Και να ανθίσουμε σε αυτό που είμαστε και όχι σε αυτό που θα μας πει κάποιος άλλος. Πάρα πολύ ωραία. Και να πω και εδώ και για τα παιδιά που μπαίνουν τώρα σε επιχειρήσεις ή να βρουν κάποιους μέσα από τις επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν connect εδώ, έτσι, και όχι μόνο εδώ. Δηλαδή αυτό το τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να ακολουθήσω ή ποιο skill πρέπει να κάνω ή ποιο training, δεν είναι το πραγματικό. Αυτό είναι το procedure, πώς θα φτάσω, έτσι. Είναι το process, πώς θα φτάσω εκεί. Αλλά σας ενθαρρύνω να βρείτε ανθρώπους που σας εμπνέουν μέσα στις εταιρείες και να κάνετε connect με αυτούς. Θα σας βοηθήσουν όπως με βοήθησαν και εμένα πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι στην επαγγελματική μου πορεία. Έτσι. Και όποιο και αν είναι το background, η ιστορία σας, θα σας πω κάτι, γιατί δεν μεγαλώνουμε όλοι οι άνθρωποι στο ίδιο περιβάλλον, ούτε είμαστε σε οικογένειες που μπορεί να μας τα λένε αυτά. Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε μεγαλώσει δύσκολα χωρίς την οικογένειά μας ή σε μια οικογένεια που μας περιορίζει, που μας λέει «Τι, τώρα δεν είναι αυτό για σένα, πού θα τρέχεις να τα καταφέρεις?». Η εργασία είναι ένα άλλο σύστημα στο οποίο μπορούμε να βρεθούμε, ένα άλλο περιβάλλον και να πιστέψουμε παραπάνω στον εαυτό μας. Και εγώ θέλω να σας πω ότι, και το λέω από προσωπική μου εμπειρία και βίωμα, ότι ό,τι θέλετε να πετύχετε είναι απολύτως εφικτό. Και θα κλείσω με ένα παράδειγμα πάρα πολύ γρήγορο. Πριν κάποια αρκετά χρόνια, η δική μου πορεία ξεκίνησε στο finance. Ήμουνα πολλά χρόνια στα οικονομικά, οικονομική διευθύντρια σε οργανισμούς.
Μιλάω κάποια στιγμή με την HR director του ομίλου στον οποίο εργαζόμουν, τεράστιος ομίλος, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, Ελληνίδα, στο Λονδίνο. Και της λέω, θέλω κάποια στιγμή να ασχοληθώ με το HR, γιατί μ' αρέσουν οι άνθρωποι, θέλω να αναπτύσσω ανθρώπους, θέλω να κάνω αυτό. Και γύρισε και μου είπε, δεν είσαι με τα καλά σου, έχεις τέτοια καριέρα στο finance και θες να κάνεις αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Θέλετε να την πάρουμε τηλέφωνο μαζί? Γιατί τα τελευταία 3 χρόνια κάνω αυτό που ακριβώς μου είπε ότι δεν γίνεται. Οπότε χτίστε την πορεία σας στα δεν γίνεται των άλλων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.